εκφράζεις. Λένε τον Αύγουστο ερωτικό. Και ίσως έτσι να είναι. Όμως για την Κύπρο δεν φαίνεται να ισχύει αυτό το πράγμα. Συχνά πυκνά ο μήνας αυτός έχει σημαδέψει τη μεγαλώνη σου. Με αποκορύφωμα το 1974, όταν Αυγουστιάτικα, το μήνα του έρωτα, ο Ατήλας, οι βάρβαροι της Ανατολής, έδειξαν ακόμη περισσότερο το απέσιο πρόσωπό τους. Ατήλας 2, άλλη μια μαύρη επέτειο που τούτες τις μέρες σε εισαγωγικά γιορτάζουμε, οι Τούρκοι ολοκλήρωναν τότε το προδιαγεγραμμένο σχέδιό τους της κατοχής της Κύπρου. Σήμερα, την ώρα που η νέα τάξη πραγμάτων απειλεί την Κύπρο με έναν νέο Ατήλα, τον Ατήλα 3, αυτή τη φορά όχι βέβαια με όπλα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι περισσότερο από απαραίτητη μια αναδρομή σε εκείνες τις ημέρες του Αυγούστου του 1974 για να ρίξουμε φως, για να φωτίσουμε τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σε εκείνη την τραγωδία την εθνική, να θυμηθούμε πού οδηγούν οι απερίσκεπτες προσωπικές φιλοδοξίες, τα πραξικοπήματα, οι παρανομίες, οι χούντες, με την ελπίδα της ευαισθητοποίησης όλων που είναι όσο ποτέ αναγκαία τούτες στιγμές, αν δεν θέλουμε ένα ακόμα βήμα σε ρήγνωση του ελληνισμού, που βέβαια δεν θα είναι το τελευταίο. Καλεσμένος μας σήμερα ο ταξίαρχος, απόστατος ταξίαρχος, ο κ. Γιάννης Κουτσογιάννης, που υπηρέτησε στην Κύπρο και που έχει ζήσει εκείνα τα γεγονότα και έχει και την εμπειρία αλλά και την άποψη για το τι συμβαίνει γύρω από τον Κυπριακό και που πάει σήμερα. Ο κ. Κουτσογιάννης είναι ακόμη πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εκλέγεται στην Αργολίδα. Ξεκινάμε λοιπόν, κύριε Κουτσογιάννη, με εκείνη την προφητική σας ανοιχτή επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Μπους, λίγο πριν έρθει εδώ στην Ελλάδα, λίγο πριν μας φέρει τα μαντάτα, λίγο πριν ακούσουμε, μάλλον επιβεβαιωθούμε, γιατί ήρθε όταν εδώ μεν διασκέδασε, έκανε τουρισμό, ανέβηκε στην Ακρόπολη, είδε την Ακρόπολη, έφαγε ξηροτίγανα, πήγε στα Χανιά, στο σπίτι της Θείας Μαρίκας, όμως τα μαντάτα μας τα έπε από την Άγκυρα, όταν εκεί ανακοίνωσε κάτι περί τετραμερούς διάσκεψη για το Κυπριακό και στη συνέχεια πριν μια εβδομάδα έπεσε το αστραπελέκι από την Ουάσιγκτον, πληροφορήθηκε ο ελληνικός λαός, όχι από την κυβέρνησή του, όχι από τον αρμόδιο για την πληροφόρηση υπουργό, αλλά από τον ίδιο τον κύριο Μπούση από την Ουάσιγκτον, τι είχε συμφωνήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Γουρή, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτή την εκπομπή. Είναι πράγματι οι ημέρες που έχουμε τη μαύρη επέτειο του Ατήλα 2. Όπως θα θυμάστε και όπως θυμούνται φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες, ο Ατήλας 2 έγινε στις 14 και 15 Αυγούστου του 1974 και ήταν η συνέχεια του Ατήλα 1, ο οποίος είχε αρχίσει στις 19-20 Ιουλίου, δηλαδή 20 μέρες νωρίτερα. Με τον Ατήλα 2 έγινε το εξής, έγινε μια προέλαση των Τούρκων, οι οποίοι δεν συνάντησαν καμία αντίσταση, αφού είχε διαταχθεί σχεδόν από την τότε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας γενική υποχώρηση, με το πρόσχημα δήθεν ότι δεν πρέπει να εγκλωβιστούν οι δυνάμεις μας και να καταστραφούν και ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να στείλουμε ενισχύσεις. Έτσι οι Τούρκοι έφτασαν στην γραμμή του Ατήλα 2, που είναι η γραμμή την οποία κατέχουν και σήμερα οι Τούρκοι. Όπως ήταν σχεδιασμένοι στο χάρτη, ναι, που ξεκινήσουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι γνωστό από όλες τις πλευρές. Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσω ότι εγώ έχω υπηρετήσει την Κύπρο βέβαια, αλλά και πέραν αυτού ήμουν 3 χρόνια μέλος της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου. Και εκεί έχει γίνει μια ευρία εξέταση, συνέλεξαν πολλά στοιχεία. Δεν είχε την κατάληξη αυτή που θα βλέπουμε σήμερα του ειδικού δικαστηρίου, θα το πούμε, ούτε καν του εισαγγελέα. Θα το πούμε. Βέβαια. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τον Ατήλα 2 οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν την κατάληψη της Βόρειας Κύπρου και τελικά κατέλαβα το 38% περίπου του εθνικού, όπως ονομάζεται, ελληνικού κυπριακού εδάφους. Αυτό έγινε βάση σχεδίου. Έτσι ήταν προγραμματισμένο να γίνει και έτσι έγινε. Και βέβαια, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι έτσι. Η ευθύνη, κύριε Κουτσογιάννη, ανήκει σε εκείνους που τότε ήταν στην εξουσία, διότι έδωσα τη δυνατότητα με τις δίθεν διαπραγματεύσεις που έκαναν οι Τούρκοι στη Γενέβη να κερδίσουν χρόνο, ναι, να προωθήσουν τα, ναι, στρατεύματα. Μιλάτε για την εκεχηρία. Και πραγματικά η εκεχηρία έγινε ακριβώς διότι με τον Ατήλα 1 οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να πετύχουν αυτά που είχαν προγραμματιστεί, που είχαν σχεδιαστεί. Έδειξαν πολύ μεγάλη αδυναμία για να κάνουν μια τέτοια αποβατική επιχείρηση.
Κατέλαβε ένα μικρό μέρος στην Κυρίνια και πέριξ της Κυρίνιας και στη συνέχεια βρέθηκαν σε τέλεια δυναμία να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν την προγραμματισμένη κατάληψη της Βόρειας Κύπρου. Έγινε η εκεχηρία και στο διάστημα αυτό των 20 ημερών απεβίβασαν ουσιαστικά ένα ολόκληρο σώμα στρατού οι Τούρκοι στη Βόρεια Κύπρου, στην περιοχή της Κυρίνιας. Έκαναν μια προώθηση τις πρώτες μέρες με αυτό που λέγαμε θύλακες, κατέλαβαν κάποια δηλαδή κρίσιμα σημεία και όταν ετοιμάστηκαν έγινε η προέλαση και η ολοκλήρωση με τον Ατήλα 2 του προγράμματος που είχε κανονιστεί. Λυπάμαι που το λέω αυτό, όμως είναι έτσι. Τα γεγονότα έχουν προκύψει στο φάκελο της Κύπρου, είναι κατατεθειμένα όλα τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα εκεί. Δυστυχώς, όπως είπατε, αυτή η υπόθεση δεν κατέληξε στο δικαστήριο. Έπρεπε να έρθει το θέμα, με συγχωρείτε, να έρθει το θέμα στη Βουλή, να παραπευθεί στον εισαγγελέα και να γίνει η γνωστή εκείνη η διαδικασία και προβλεπόμενη άλλωστε διαδικασία, ώστε οι υπεύθυνοι του Ατήλα 1 και του Ατήλα 2 να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, με βάση τα στοιχεία, θα έβγαζε κάποια απόφαση που για μένα θα ήταν καταδικαστική, αφού αυτό λένε τα στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία, θα μου επιτρέψετε. Καταρχήν, εκείνος ο Ατήλας 2 μπορούσε να αποφευθεί. Με βάση τις εμπειρίες και τα όσα κατατέθηκαν από ανώτατους αξιωματικούς όλων των πλευρών στην Επιτροπή της Βουλής. Καταρχήν μπορούσε να μην έχει γίνει ούτε ο Ατήλας 1. Καλά, ασφαλώς. Αλλά με την προϋπόθεση ότι έγινε πλέον. Λοιπόν, αφού έγινε ο Ατήλας 1, όταν ήρθε ο κ. Καραμαλής εδώ και ανέλαβε με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος και υπουργό τον κ. Αβέροφ, υπουργό Άμυνας, θα έπρεπε κατά την άποψή μας. Και το έχουμε αποδείξει αυτό με αδιάστατα στοιχεία και με στοιχεία που δημοσιεύονται στην Αυριανή αυτές τις μέρες δικά μου. Ναι. Υπομνήματα που είναι κατατεθειμένα στα πρακτικά της Επιτροπής. Θα έπρεπε να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να εμποδίσουμε τους Τούρκους να αποβιβάσουν τις υπόλοιπες δυνάμεις τους. Αυτό δηλαδή τις ενισχύσεις αυτές που επεβίωσαν στις 20 μέρες. Και μπορούσαμε επιπλέον να στείλουμε και εμείς δυνάμεις στην Κύπρο ως εγγύητρια δύναμης. Είμαστε εγκύτρια δύναμη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δοκιμάσουμε πρώτα με την αποστολή ενός τάγματος πεζικού, ας πούμε, στη συνέχεια με τμηματικά και πολλά άλλα τμήματα, να ισχυροποιήσουμε την περιοχή την οποία είχαμε εμείς και έτσι να εμποδίσουμε τους Τούρκους να κάνουν τον Ατήλα 2. Αλλά μπορούσαμε επίσης με βάση τα σχέδια που υπήρχαν και που είχαν αυτά τα σχέδια καταρτιστεί μετά από μελέτες, έρευνες, μετρήσεις κτλ. Επί 10 χρόνια. Από το 64 μέχρι το 74 τα επιτελεία Ελλάδος και Κύπρου, τα στρατιωτικά επιτελεία, είχαν ετοιμάσει τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η υποστήριξη της Κύπρου σε περίπτωση επίθεσης ή απόβαση των Τούρκων. Αυτά τα σχέδια δεν εφαρμόστηκαν. Θα μπορούσαμε δηλαδή να στείλουμε υποβρύχια και να βυθίσουμε πλοία τουρκικά, να στείλουμε την αεροπορία μας, να βομβαρδίσουμε τους Τούρκους οι οποίοι στο διάστημα αυτό της εκεχηρίας συνεκέντρωσαν στο στενότατο χώρο της Κυρίνιας τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτό, επιτρέψτε μου και τελειώνω, αυτό είναι έξω από κάθε στρατιωτική πρόβλεψη και κάθε στρατιωτική αρχή, ότι δηλαδή σε ένα στενό χώρο μπορεί να συγκεντρώσει τεράστιες δυνάμεις, γιατί σε αυτή την περίπτωση είσαι ευάλωτος εάν σου επιτεθεί ο εχθρός. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν θα το έκαναν αυτό, δεν θα αποβίβαζαν εκεί το σώμα στρατό, εάν είχαν το φόβο ότι εμείς θα στείλουμε αεροπορία. Αλλά ξέρανε, λυπούμε που το λέω, έχει αποδειχθεί αυτό στην Επιτροπή, ξέρανε ότι οι ελληνικά αεροπλάνα δεν θα πάνε εκεί. Το έχει ομολογήσει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Έχει υποθεί από την πολιτική, την τότε πολιτική ηγεσία. Και στη συνέχεια από κάποιους που στηρίζουν τις θέσεις αυτές εκείνης της πολιτικής ηγεσίας, ότι είναι πολύ μακριά η Κύπρος. Αυτό το είπε ο κ. Καραμαλής. Και δεν έφταναν τα αεροπλάνα. Ο κ. Καραμαλής το είπε αυτό στις 15 Αυγούστου, τη δεύτερη μέρα, όταν σχεδόν ολοκληρωνόταν ο Ατήλας. Είπε ότι είναι πολύ μακριά η Κύπρος και δεν έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε ενισχύσεις. Αυτό είπε. Αυτό όμως έχει πρώτα απ' όλα το εξής. Τεράστιο σφάλμα και είναι περίεργο πώς το έκανε αυτό ο κ. Καραμαλής, ότι ουσιαστικά είναι πληροφορίες προς τον εχθρό. Και θα πρέπει ο κ. Καραμαλής, όπως είπε ο στρατηγός ο Σεπκαράς, να διωχθεί βάσει του στρατηγικού ποινικού κώδικα. Διότι ενημερώνεις, ειδοποιείς τον εχθρό ότι είναι μακριά Κύπρος, δεν μπορώ να στείλω δυνάμεις. Επομένως οι Τούρκοι είχαν όλη την ευχαίρεια να προχωρήσουν να καταλάβουν και την υπόλοιπη Κύπρο. Δεν το έκαναν. Δεν το έκαναν. Ενώ είχαν την πληροφορία ότι ουσιαστικά είναι αφοπλισμένη και χωρίς ενισχύσεις η Νότια Κύπρος. Κάποια πλοία που είχαν σταλεί, είχαν φύγει από εδώ, πού φτάσανε, ποτέ. Πηγαίνανε μέχρι τη Ρόδο τα υποβρύχια και γυρίζανε πίσω. Και στον Ατήλα 1 και στον Ατήλα 2. Επίσης, με εντολή επιστροφής να μην προχωρήσουν. Από την κυβέρνηση την ελληνική.
Δηλαδή, όταν ήταν η Χούντα, μέχρι που αντικαταστάθηκε από την Εθνική Κυβέρνηση, από την Κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, τις διαταγές έδινε το ΑΕΔ. Ο Μπονάνος, ο Ιωαννίδης και αυτοί. Μετά, όταν αυτό έγινε επίσης μία φορά κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, που έστω ο κ. Καραμαλής στα υποβρύχια, μέχρι κάποιο σημείο και επίσης έδωσε διαταγή να γυρίσουν πίσω. Επίσης, διδόταν διαταγή να απογειωθούν αεροπλάνα για να πάνε στην Κύπρο και συνέχεια μετά από δύο λεπτά δίνονταν νέα διαταγή να μην πάνε τα αεροπλάνα. Όλα αυτά ήταν προφάσεις. Το πρόγραμμα και το σχέδιο υπήρχε να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Και εδώ θα ήθελα. Γιατί να εφαρμοστεί το σχέδιο? Είναι δυνατόν να πούμε ότι ενσυνείδητα κάποιοι ήταν προδότες? Εγώ δεν θα το πω έτσι. Δεν θα το πω. Θα πω όμως τι έχει γίνει, τι προηγήθηκε. Ο Ατήλας δεν έγινε ξαφνικά επειδή στείλανε οι στρατηγοί κάποια επιστολή στο Μακάριο. Ο Ατήλας είχε ετοιμαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια νωρίτερα. Στη Λισαβόνα, σε σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, είχε πάρθει η απόφαση, ή αν θέλετε, είχε δοθεί από τις ΗΠΑ η διαταγή να την υλοποιήσει το ΝΑΤΟ για να γίνει αυτή η επιχείρηση Ατήλα και διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό έγινε το 72 προς 73, κάπου εκεί. Δεν έχει αποδειχθεί ρητά στην Επιτροπή, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, δημοσιεύματα και μαρτυρίες που απλώς δεν το ομολογούν οι άνοχοι. Ο κ. Παπαδόπουλος δηλαδή δεν το ομολόγησε, δεν το εδέχεται. Μετά από εκεί αρχίζουν πολλές συναντήσεις στο εξωτερικό, κυρίως στο Παρίσι. Συναντήσεις του Κίζιγκερ με πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έπαιξαν ρόλο στη μεταπολίτευση. Δεν θέλω να ονομάσω. Έγιναν συναντήσεις και το 73 και το 74. Τον Αύγουστο του 73, τον Μάιο του 74. Έχουμε επίσης το περιβόητο εκείνο σεμινάριο της Ρώμης. Και είναι εκπληκτικό πραγματικά να ξέρουμε ότι σε εκείνο το σεμινάριο ποιοι πήραν μέρος. Ήταν ο Ευάγγελος Αβέροφ, που ήταν υπουργός άμυνας κατά τη διάρκεια του Ατήλα II, της εκεχηρίας και του Ατήλα II. Ήταν ο Κλειρίδης, ο οποίος έπαιξε ρόλο γιατί διαδέχθη το Σαμψόν την ένατη μέρα. Ήταν ο Μπίτσιος, ο οποίος αργότερα έγινε υπουργός εξωτερικών αμέσως μετά τον Ατήλα, δηλαδή κατά την περίοδο σταθεροποίησης του αποτελέσματος που επετέφθη με τον Ατήλα. Και ήταν και ο Ντεκτάς. Αυτοί οι τέσσερι και μαζί με κάποιους άλλους ήταν οι καλοί μαθητές του Cyrus Vance και τη CIA, οι οποίοι συνεδρίασαν στη Ρώμη και προφανώς συναπεφάσισαν το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία να απομακρύνουν τον Παπαδόπουλο, να φέρουν τον Ιωαννίδη και να προχωρήσουν στην προετοιμασία και υλοποίηση αυτού του σχεδίου του Ατήλα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ πέρα ότι ο κύριος Αβέροφ, μόλις τελείωσε το σεμινάριο της Ρώμης, έφυγε, πήγε στο Παρίσι και ενημέρωσε πλήρως τον κύριο Καραμαλή. Αυτό το κατέθεσε ο ίδιος ο κύριος Αβέροφ στην Επιτροπή, σε ερώτηση δική μου. Πράγματι, ομολόγησε ότι πήγε και ενημέρωσε τον κύριο Καραμαλή, χωρίς να εξηγήσει γιατί πήγε και ενημέρωσε τον κύριο Καραμαλή και τι του είπε. Επομένως, έχουμε αυτή την προετοιμασία. Δηλαδή, βλέπουμε απόφαση του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα. Βλέπουμε συναντήσεις, βλέπουμε σεμινάριο Ρώμης, βλέπουμε συναντήσεις στο Παρίσι και δεξιά-αριστερά. Όλες αυτές είναι μάλλον κινήσεις προετοιμασίας της επιχείρησης. Συμπληρώνω, ναι, αλλά το κέρδος στο ελληνικό ποιο ήταν από αυτά τα σεμινάρια, αυτοί που πήραν μέρος σε αυτές τις σκέψεις, τι θα έπαιρνε? Πρέπει να πω πραγματικά ότι με φέρατε σε δύσκολη θέση. Εγώ θα αναφερθώ σαν γεγονότα, δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς. Δεν υπήρξε για την Ελλάδα, υπήρξε απόλυτη. Ναι, μήπως δεχτούμε, παγιδεύτηκαν ότι με την αλλαγή του, το διώξιμο του Παπαδόπουλου, την ανατροπή του, την τοποθέτηση του Ιωαννίδη, την κίνηση κατά του Μακαρίου, απλώς νόμιζαν ότι θα ανατραπεί εδώ το δικτατορικό καθεστώς. Αυτό ήταν δεδομένο ότι θα ανατραπεί η Χούντα. Ήταν δεδομένο. Και πιθανώς ήταν το αντάλλαγμα. Ναι. Το αντάλλαγμα της κάποιας δημοκρατίας που μας εδόρισε ο κύριος Κίζιγκερ. Μας εδόρισε ο κύριος Κίζιγκερ και ο κύριος Ετσεβίτ με κόστος, με κόστος το 38% της Κύπρου. Αυτό προκύπτει. Αλλά θα μου πει. Μας εδόρισε ο κύριος Κίζιγκερ και ο κύριος Ετσεβίτ με κόστος, με κόστος το 38% της Κύπρου. Αυτό προκύπτει. Αλλά θα μου επιτρέψετε επίσης. Πιστεύετε ότι μπορεί να το είχαν συνειδητοποιήσει? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω ότι υπήρξαν κάποιοι συγκεκριμένοι προδότες που υπηρέτησαν αυτό το σενάριο απώλειας εθνικού εδάφους. Δεν θέλω να το πω έτσι. Υπάρχει και η άλλη άποψη των ενδοτικών ή αυτοί που λέγονται ρεαλιστές. Και ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και ότι τέλος πάντων να δοθεί μια λύση να τελειώνουμε. Στην πλευρά του αρχιχοντρικού και αρχισκομματία του Ιωαννίδη υποστηρίζει ότι παγιδεύτηκε. Ότι ο στόχος τους. Ήταν έτσι, τους είχαν υποσχεθεί. Ναι. Ότι θα πάνε σε διπλή ένωση.
Αυτά τα έλεγε ο Ιωαννίδης για να εξαπατήσει τους αξιωματικούς του και τους δικούς του, τους Ιωαννιδικούς, γιατί και αυτοί εξαπατήθηκαν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Τότε να θυμίσουμε τι σας είπε ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης δεν είπε τίποτα στην Επιτροπή. Ένα υπόμνημα μοναχά. Εκατέθεσε ένα υπόμνημα που ανέφερε μερικά πράγματα που είχε πει ο Τάσκα στο Κογκρέσο κτλ. Δεν ήταν ένα υπόμνημα που έλυνε το πρόβλημα. Τον πίεσα μάλιστα προσωπικά εγώ επί 20 λεπτά και του εξήγησα γιατί έπρεπε να μιλήσει, αλλά αυτός είχε εντολή, όπως φαίνεται, να μην μιλήσει. Και αυτό το ξέραμε και ένα μήνα νωρίτερα, ότι δεν πρόκειται να μιλήσει. Έδωσε εξηγήσεις για, το... για όλη αυτή την ιστορία, την κίνηση κατά του Μακαρίου. Ο Παπαδόπουλος είπε ότι η μόνη ευθύνη που είχε αυτός είναι ότι το καθεστώς του Ιωαννίδη που έκανε τη διχοτόμηση προέκυψε από το δικό του καθεστώς. Αυτό είναι η ευθύνη την οποία αναγνωρίζει. Αλλά ο κ. Παπαδόπουλος παρέλειψε να πει πολλά από αυτά που ήξερε. Δεν είπε την αλήθεια, απέκρυψε την αλήθεια. Και σε κάποια σημεία αρνήθηκε να πει αυτά που ήξερε. Βέβαια, κανείς δεν περιμένει να είναι ευαισθητοποιημένοι οι πραξικοματίες στρατιωτικής συνταγματάρχης. Δεν μιλάμε. Οι άνθρωποι ήταν πράκτορες της CIA. Αυτοί, επώνυμοι πράκτορες της CIA, δούλεψαν, με συγχωρείτε, πάνω σε σενάριο και αυτό έκανε στρατηγική. Το πρόβλημα είναι τι έγινε μετά με την κυβέρνηση Δυτικής Ενότητας, με τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Αβέροφ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για φιλοδοξίες. Εκμεταλλεύτηκαν, αξιοποίησαν τις φιλοδοξίες τους και πέρασαν τα σχέδιά τους αυτοί που κινούσαν τα νημάντα. Θα έλεγα ότι αυτά είναι φανερά. Φανερά. Αλλά εγώ να κάνω τη συγκεκριμένη δήλωση και να πω ότι ο κ. Καραμαλής και ο κ. Αβέροφ άφησαν, παρέδωσαν στους Τούρκους το 38% της Κύπρου ή αν θέλετε το 3,5% που είχαν δώσει η Χούντα, από το 3,5% μέχρι το 38-35% για να πάρουν την εξουσία εδώ, είναι πολύ βαρύς λόγος. Ας αφήσουμε την ιστορία να κάνει το καθήκον της. Η κατάληξη πάντως των εργασιών της Επιτροπής για το Φάλιρο της Κύπρου. Ναι. Είναι πράγματι, οδηγεί πράγματι σε ευθύνες. Βεβαίως. Θα έπρεπε όταν τέλειωσε ο φάκελος της Κύπρου να έρθει το θέμα στη Βουλή. Γιατί και η Βουλή, θα μου επιτρέψετε, η Βουλή να δώσει το φάκελο αυτό, να κάνει την παραπομπή στον εισαγγελέα. Θα γινόταν μια τακτική ανάκριση και θα ακολουθούσε το δικαστήριο, η δίκη. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά γίνανε και διάφορα άλλα πράγματα που κατά κάποιο τρόπο εμπόδισαν να προσεγγίσουμε την αλήθεια σε κάποια κρίσιμα σημεία. Δεν θέλω να πω σήμερα τίποτα περισσότερο. Αυτό που είπα είναι αρκετό. Όπως πληροφορίες λένε ότι δεν έφτασε στη Βουλή μετά από παράκτηση και έκκληση του σημερινού Πρόεδρου του Κύπρου, του κ. Βασιλείου, προς ναι, αυτή, είναι, προσφυγό, αυτή είναι η επίσημη εκδοχή, η επίσημη δήλωση. Αυτή τη δήλωση την έκανε ο κ. Παπανδρέου πράγματι. Όμως πρέπει να πω το εξής. Ωραία, ουσιαστικά το θέμα έκλεισε. Ο φάκελος Κύπρου έκλεισε ουσιαστικά. Δεν πρόκειται δηλαδή να παραβεβαιωθεί στη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται να ξαναρχίσει ανάκριση από την αρχή. Νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε, με όλη την αγάπη και τον σεβασμό που έχουμε στον κύριο Παπανδρέου, να πω εδώ ότι ήταν λάθος ο χειρισμός. Τουλάχιστον ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, θα έπρεπε, αφού έκανε αυτό, να πάρει κάποια ανταλλάγματα, να κερδίσει κάποια ανταλλάγματα υπέρ της Κύπρου. Δηλαδή να ζητήσει, εντάξει, το κλείνουμε, δεν το στέλνουμε στη δικαιοσύνη, δεν στείλουμε στο εκτελεστικό αποσπασμα κάποιους, δεν εκθέτουμε τα μερικά σενάρια των κύριο Κίζιγκρε και τους άλλους που διεύθυναν την επιχείρηση αυτή, αλλά θα έπρεπε για να το κάνει αυτό να πάρει κάποια πολύ μεγάλα και ισχυρά ανταλλάγματα. Δεν είδα να τα έχει πάρει αυτά. Και βέβαια. Και λοιπόν. Και ένας άλλος λόγος, καταλάβαινε ότι μια δίκη με όσα ονόματα αναφέρονταν θα έφερε άνω κάτω. Ναι, γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό. Εκ των υστέρων, ναι. Δεν είχαν την ανάλογη ευαισθησία. Φυσικά. Οι αντίπαλοι. Και βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει. Γι' αυτό είπα. Αφού είχε. Στην γνώση. Ναι, ναι, βεβαίως. Αφού είχε αυτή την πορεία ο φάκελος, τουλάχιστον μας είχαμε κερδίσει την ανταλλάγματα. Δηλαδή πράγματι, τα ονόματα είναι γνωστά τώρα που έπρεπε να πάτε στο δικαστήριο. Σε δύο άποψη με εσάς, σε μια προηγούμενη εκπομπή, είχε διατυπώσει και ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο κ. Κουρής. Ο οποίος είναι ένας θαυμάσιος τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ενήμερος, ο οποίος ξέρει το θέμα, υπηρετούσε τότε, ξέρει το θέμα και βεβαίως έχει τη δυνατότητα να κάνει τη σωστή εκτίμηση. Το θέμα είναι όταν μιλάς έτσι επίσημα, είτε από την τηλεόραση, είτε με άρθρα στις εφημερίδες, πόσο μπορείς αυτά να τα πεις ή να τα γράψεις και τι κινδύνους αντιμετωπίζεις. Όχι μόνο από τους εισαγγελείς, αλλά. Ξέρω εγώ, και υπάρχουν και δολοφονίες και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για να τα πεις όλα αυτά. Βεβαίως εγώ έχω για το θέμα αυτό στο φάκελο της Κύπρου έχω μια διαγωγή
στα 3 χρόνια αυτού του φακέλου της Κύπρου στην Επιτροπή, η οποία δείχνει ότι δεν φοβάμαι αυτούς τους κινδύνους. Εν τούτης όμως, για ορισμένα σημεία θέλω να αφήσω να μιλήσει η ιστορία, η οποία, όσο και αν προσπαθούν ορισμένοι να την προκαταλάβουν και να γράφουν από μόνοι τους την ιστορία, καταλαβαίνεις, Μάικ, τι εννοώ, εν τούτης η ιστορία θα μιλήσει. Και θα μιλήσει εκεί γύρω στο 2005 με 2010, όταν θα αρχίσουν να δημοσιεύονται τα απόρριτα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών Αγγλίας, Αμερικής κτλ. Όταν οι πρωταγωνιστές, κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης του Κυπριακού συνολικά αλλά και του Ατήλα θα φύγουν από τη ζωή και πριν φύγουν θα αφήσουν κάποια απομνημονεύματα ή κάποια στοιχεία θα διαρρεύσουν με κάποιους τρόπους και τελικά κανείς δεν γλιτώνει από την κρίση της ιστορίας. Μπορεί να κέρδισαν ορισμένοι την εξουσία, να πήραν τους θρόνους τους, αλλά η ιστορία θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Και αυτό είναι το κύριο. Το τι κέρδισε εφήμερα ο Α και ο Β εδώ, στην Ελλάδα, αν έγινε πρωθυπουργός ή πρόεδρος ο Α, ο τάδε υπουργός εξωτερικών, η άμυνας κτλ. Αυτά είναι πράγματα που περνάνε και ξεχνούνται και πολύ γρήγορα. Το άλλο θέμα της ιστορίας, αυτό φαίνεται ότι μερικοί δεν το προσέχουν, δεν ξέρω γιατί. Το Κουκουέ τότε είχε υποβάλει, αν θυμάμαι καλά, δικό του πόρισμα. Όχι, είχαν υποβληθεί διάφορα πόρισματα. Υπέβαλε ένα πόρισμα οι βουλευτές. Όχι, θα μου επιτρέψετε. Απαντάω στην ερώτηση. Της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές υπέβαλαν ένα υπόμνημα δικό τους. Το οποίο έβγαζε ότι, ξέρω εγώ, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Αβέροφ είναι σωτήρες της πατρίδος, εθνάρχες, μεσσίες κτλ. Κάτι τέτοιο. Και ότι όλα αυτά που γίνανε ήταν αναπόφευκτα. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι ήταν προγραμματισμένα τουλάχιστον 2 χρόνια νωρίτερα. Απεδείξαν άλλοτε αυτά. Βέβαια στα πλαίσια του σενάριου που είναι τώρα 35-40 ετών και προβλέπει από το 55 μέχρι σήμερα τη διχοτόμηση. Η οποία και ολοκληρώνεται με τις υπογραφές που θα μπουν. Έτσι φαίνεται. Θα μπουν σύντομα. Λοιπόν, τι με έχεις ρωτήσει ακριβώς για την. Ναι, το ένα υπόμνημα ήταν αυτό. Το άλλο υπόμνημα ήταν το υπόμνημα της Επιτροπής που έβγαλε το Προεδρείο κτλ. Το ΚΚΕ επίσης κατέθεσε κάποιο άλλο υπόμνημα. Και κάποιοι επιμέρους βουλευτές καταθέσανε τις απόψεις τους για να ενταχθούν στο υπόμνημα. Επομένως υπήρξε το ένα, το κύριο, το υπόμνημα της Επιτροπής, αλλά και κάποια άλλα που είναι όλα κατατεθειμένα στα πρακτικά και είναι συνημμένα στο πόρισμα που έχει δοθεί. Θέλω να επαναλάβω εδώ ότι το υπόμνημα αυτό, το πόρισμα αυτό, δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι. Το τι εννοώ θα ληφθεί σε κάποια άλλη εποχή αργότερα. Αυτά είναι το χθες. Σήμερα τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα, Μάκη, η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση περιδίνησης, όπως λέμε εμείς οι αεροπόροι. Δηλαδή, η περιδίνηση είναι μια περιστροφή που οδηγεί το αεροπλάνο στην πρόσκληση επί του εδάφους, δηλαδή στην καταστροφή. Και έχουμε ανοιχτά όχι μόνο το Κυπριακό, το οποίο μερικοί επίγονται να λύσουν, ανεξήγητα και αδικαιολόγητα επίγονται, αλλά έχουμε και το Αιγαίο, για το οποίο ακούμε κάτι για τριχοτόμηση και συνεκμετάλλευση κτλ. Και έχουμε και τη Θράκη. Η χώρα λοιπόν είναι σε μια κατάσταση εξαιρετικά άσχημη στο χώρο των εθνικών θεμάτων. Και εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Καθόλου. Μακάρι να κάνουμε λάθος. Αλλά φοβάμαι ότι δεν κάνουμε λάθος. Άλλωστε έχουμε επίσημες δηλώσεις πρωθυπουργών, υπουργών εξωτερικών, προέδρου της Κύπρου κτλ. Οι οποίοι υπεχώρησαν, εγκατέλειψαν όλες τις μέχρι τώρα θέσεις που δεν ήταν και καλές. Και πήγανε ακόμα πιο πίσω και απλώς τώρα συζητάνε αν οι Τούρκοι θα κρατήσουν το 30 ή το 27 ή το 29% του Κυπριακού εδάφους. Και αν οι πρόσφυγες που θα γυρίσουν πίσω είναι, ξέρω, 80.000 ή 100 ή 150 ή 50. Τι μπορεί να. Ποια αισιοδοξία μπορείς να έχεις μετά από όλα αυτά. Δεν μπορεί να είσαι αισιόδοξος. Και θέλω να πω, και θα το πω αυτό, θέλω να το πω, ότι η κυβέρνηση σημερινή δεν έχει ούτε την ικανότητα, ούτε τη θέληση, φαντάζομαι, αλλά προπαντός δεν έχει το κύρος για να λύσει εθνικά θέματα. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και το κύρος. Γιατί? Είναι κυβέρνηση ουσιαστικά 150 βουλευτών. Ο κύριος Κατσίκης που είναι ο 151, όλοι ξέρουμε πώς είναι βουλευτής της πλειοψηφίας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε δικούς μου χαρακτηρισμούς, αναφέρομαι σε αυτά που έχουν γράψει ήδη οι εφημερίδες για εξαγορές κτλ. Υπάρχει ένας άλλος βουλευτής, ο 152. Βουλευτής Κέρκυρας που μπήκε στη θέση του Σπύρου του Καλούδη, που βγήκε μια δικαστική απόφαση, η οποία δικαστική απόφαση από δικαστικούς κύκλους, από τους ενδιαφερόμενους αλλά και από τις εφημερίδες έχει καταγγελθεί με πολύ σκληρό τρόπο για το πώς εξεδόθη. Θα θυμίσω μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει αυτή την απόφαση του εκλογοδικείου 2 μήνες νωρίτερα. Δεν λέω τίποτα.
Και έχουμε και τους δύο Τούρκους βουλευτές. Με συγχωρείτε, τους μουσουλμάνους. Φαϊκόγλου και Σαδίκ. Φυσικά δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτούς για τη λύση του Κυπριακού, αφού αυτοί δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και δεν είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Βέβαια, αυτοί ψήφισαν και τον κύριο Καραμαλή, από ό,τι θυμάμαι, ναι, στην... για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δικό τους θέμα και το γιατί το ξέρουν αυτοί. Επομένως, είναι 150 βουλευτές. Μία κυβέρνηση λοιπόν 150 βουλευτών ουσιαστικά δεν έχει το κύρος και την ισχύ να λύσει εθνικό θέμα. Και δεν πρέπει να το επιχειρήσει. Αλλά πέραν αυτό, οι 150 βουλευτές αυτοί, όπως αποδεικνύεται από τις συγκλονιστικές κυριολεκτικά εξελίξεις στη δίκη του ειδικού δικαστηρίου, του σκανδάλου Κοσκοτά. Οι εξελίξεις αυτές και όλα όσα βλέπουμε και παρακολουθούμε καθημερινά δείχνουν ότι αυτοί οι 150 βουλευτές, αυτή ας την πούμε πλειοψηφία, είναι προϊόν εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Και ουσιαστικά σήμερα πρέπει να γίνει τι? Να επέμβει ο εισαγγελέας και να καλέσει αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν όλο αυτό το σκάνδαλο, που υπήρχαν κάποιες πολιτικές ευθύνες, αλλά όλους αυτούς να τους μαζέψει και να τους παραπέμψει σε νέο δικαστήριο. Αυτή πρέπει να είναι η απόφαση. Και η κίνηση του εισαγγελέα, αν πραγματικά σε αυτόν τον τόπο πρέπει να αποδοθεί κάποια δικαιοσύνη. Αν ζούσαμε σε καμιά άλλη χώρα, ίσως. Α, αυτό. Στη Σουηδία, στην Αγγλία κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δείχνει, από η εξέλιξη της δείχνης δείχνει ότι ο λαός είχε εξαπατηθεί στις εκλογές. Και του Νοεμβρίου και του Ιουνίου και πολύ περισσότερο του Απριλίου πίστευε για απατεώνες, για λοποθήτες, για δισεκατομμύρια κτλ. Και τελικά δεν βγήκαν ούτε τα 90 εκατομμύρια τα νοσήλια. Ούτε αυτά δεν βγήκαν. Ούτε πάμπες, ούτε τίποτα. Και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δίκης, για το οποίο αρχίσαν να κυκλοφορούν κάποιοι ψήθυροι, ανεξάρτητα από αυτό το αποτέλεσμα, αυτούς τους 150 βουλευτές ο κ. Μητσοτάκης δεν θα τους είχε. Και επομένως ουσιαστικά δεν είναι κυβέρνηση. Αλλά πέραν από αυτό, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα δεν έχει ούτε καν το 40% του ελληνικού λαού. Και παρότι θα στεναχωρήσω μερικούς φίλους, θέλω να πω το εξής. Ότι εάν η αντιπολίτευση ήταν περισσότερο αξιόπιστη και μαχητική, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα ήταν σήμερα κάτω και από 35%. Δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν έχει σήμερα, δεν δείχνει αυτή την ετοιμότητα ή αυτό τον, δεν δίνει τη μάχη που θα έπρεπε για να ανατροπή του κ. Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση που δεν έχει ούτε το 40% του ελληνικού λαού, που είναι προϊόν κάποιας εξαπάτησης συγκεκριμένης του ελληνικού λαού, που είναι οριακή, είναι 150, δεν είναι ούτε καν 151, αν μιλήσουμε επί της ουσίας, δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να λύσει το κυπριακό ζήτημα. Και αν το επιχειρήσει, θα μου επιτρέψετε, αυτό είναι μια κίνηση η οποία δίνει ακυρότητα στις αποφάσεις και στις υπογραφές της, και αυτό το που θα έπρεπε για να ανατροπή του κ. Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση που δεν έχει ούτε το 40% του ελληνικού λαού, που είναι προϊόν κάποιας εξαπάτησης συγκεκριμένης του ελληνικού λαού, που είναι οριακή, είναι 150, δεν είναι ούτε καν 151, αν μιλήσουμε επί της ουσίας, δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να λύσει το κυπριακό ζήτημα. Και αν το επιχειρήσει, θα μου επιτρέψετε, αυτό είναι μια κίνηση η οποία δίνει ακυρότητα στις αποφάσεις και στις υπογραφές της, και αυτό το λέμε για να τα ακούσουν και οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί και οι πάντες. Ότι εμείς δηλαδή, και πρέπει και το Πασόκ φαντάζομαι, επίσημα να αμφισβητήσει το κύρος της υπογραφής που τυχόν θα βάλει ο κ. Μητσοτάκης. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι είναι πλέον η σημαντική ευκαιρία τώρα, από τη στιγμή που η Αμερική το έχει αναγάγει σε ένα από τα πρώτα θέματα για επίλυση. Η Αμερική. Εμείς δεν έχουμε λόγο να το αναγάγουμε αυτή τη στιγμή. Και αν θέλεις, Μάκη, και ευχαριστώ για την ερώτηση, να εξηγήσω το γιατί. Ναι. Σε ένα χρόνο, σε 18 μήνες, 17, γίνονται εκλογές στην Αμερική. Έτσι δεν είναι? Ο κύριος Μπους, επειδή ξέρει τη δύναμη του ελληνισμού της Αμερικής, τα 2,5 εκατομμύρια ψήφους και τη δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες να παλέψουν και να του αφαιρέσουν την νίκη στις ερχόμενες εκλογές, που μπορεί να γίνει μάλιστα και με τον Μπολ Τσόγκα, τον Έλληνα γερουσιαστή, ο οποίος παρουσιάζεται εξαιρετικά δυναμικός και έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει και το χρήσμα και ίσως και τη νίκη στις εκλογές. Δεν πρέπει εμείς σε καμιά περίπτωση μέχρι τις ερχόμενες εκλογές τις αμερικανικές να προχωρήσουμε σε λύση του κυπριακού ζητήματος. Θα θυμίσω ότι έγινε το 59-60 με τη Ζυρίχη. Το 59 έσπευσε ο κύριος Καραμάλης και υπέγραψε τη Ζυρίχη. Ενώ το 60 είχαμε τις εκλογές, κατά τις οποίες ξέραμε ότι ο κύριος Κένεντι,
ο Κένεντι που έχει πεθάνει τώρα, έχει δολοφονηθεί. Ο Κένεντι είχε πολύ φιλελληνικές θέσεις και ειδικά για το Κυπριακό είχε θέσεις που ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικές για μας. Γιατί λοιπόν έσπευσε ένα χρόνο νωρίτερα να βάλει εκείνη την υπογραφή η οποία μας εδέσμευσε και η ΔΟΥΠ μας οδήγησε και δεν περίμενε το Κένεντι. Και γιατί θα σπεύσουμε εμείς σήμερα να υπογράψουμε τον γνωστό κύριο Μπούς που έχει σύμβολο πίσω τον κύριο Κίσιγκερ, τον Ανθέλινα. Τον έχει πρώτο σύμβουλο τον κύριο Κίσιγκερ, αυτός είχε κάνει τον Ατήλα, θα σπεύσουμε να υπογράψουμε με την εποπτεία τη δική του τη λύση του εθνικού μας θέματος. Όχι. Θα είναι έγκλημα εθνικό εάν κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να περιμένουμε. Και θα πρέπει να περιμένουμε και πότε και στα πλαίσια της ΕΟΚ ή και, δεν ξέρω και με ποιους άλλους τρόπους θα δημιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες για τη σωστή και δίκαιη λύση του Κυπριακού. Είναι περίεργο ότι μας έχει πιάσει αυτή η πρεμούρα, όχι εμάς, την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, να λύσει το Κυπριακό τώρα που, κατά την άποψή μου, είναι η δυσμενέστερη περίοδος για να λύσουμε ένα θέμα. Υπάρχει τρόπος να αποτραπεί. Να αποτραπεί στην κυβέρνηση, να προχωρήσει. Δεν υπογράφει. Να προχωρήσει η κυβέρνηση. Να προχωρήσει, τι εννοείς? Να εμποδιστεί η κυβέρνηση να προχωρήσει. Διότι εδώ φαίνεται, ναι, ότι δεν είναι μόνο η λύση του Κυπριακού. Είναι που το έχει ομολογηθεί. Είναι το πακέτο. Είναι το Αιγαίο, είναι η Θράκη, είναι όλα. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή περί συρρήκνωσης. Περί προγράμματος συρρήκνωσης του ελληνισμού. Κοιτάξτε να δείτε, οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να αποβιβάσουν στρατιωτικές δυνάμεις για να καταλάβουν τη Βόρεια Κύπρο και να τη δώσουν στους Τούρκους. Ούτε πρόκειται να φέρουν τον έκτο στόλο να καταλάβουν το Βόρειο Αιγαίο και να το δώσουν στους Τούρκους. Το ίδιο και με τη Θράκη. Οι Αμερικανοί διευθύνουν την επιχείρηση από τα επιτελεία τους. Και κάθε τόσο, είτε λέγεται αυτό Ζυρίχη, είτε Ατήλας 1 και Ατήλας 2, είτε τώρα υπογραφές, οι οποίες θα είναι και ο οριστικός ενταφιασμός του εθνικού θέματος της Κύπρου. Κάθε τόσο φαίνεται ότι βρίσκονται πολιτικούς ή στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι στα πλαίσια κάποιου ρεαλισμού ή κάποιας ενδοτικότητας κτλ. Βρίσκουν ανθρώπους πρόθυμους να προωθήσουν τα σενάρια όπως αυτοί τα έχουν σχεδιάσει. Λυπάμαι που το λέω. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία να έχει τόσους πολλούς διαθέσιμους υπηρέτες στην Ουάσιγκτον, στο State Department, στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και στο ΝΑΤΟ. Μας θεωρούν δεδομένους κιόλας. Και δεδομένους. Ανήκουμε στη Δύση και τα γνωστά είναι, γνωστά αυτά. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνουν τώρα οι Έλληνες σήμερα? Το πρώτο είναι δεν υπογράφουν. Γιατί από τη στιγμή που θα υπογράψεις, έχει τελειώσει το ζήτημα. Και δεν μπορείς να επανέλθεις αργότερα. Αν και εμείς δηλώνουμε ότι αυτή η υπογραφή, αν μπει, είναι άκυρη από ελληνικής πλευράς. Δεν έχει ο κ. Μητσοτάκης, Μάκη, δεν έχει πει στον ελληνικό λαό: ψηφίστε με, κάντε με κυβέρνηση, διότι θα κάνω εγώ τη συνομοσπονδία. Ο ελληνικός λαός δεν έχει εγκρίνει. Είναι εθνικό θέμα. Και το εθνικό θέμα, όπως λέει και το Σύνταγμα και όπως ξέρουμε όλοι, πρέπει να λυθεί ή με δημοψήφισμα ή με εκλογές. Στις οποίες κατεβάζει το πρόγραμμα ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι εγώ θα υπογράψω τη συνομοσπονδία. Και αν ο ελληνικός λαός δώσει την πλειοψηφία, την υπογράψει. Αλλά τέτοια εντολή δεν έχει πάρει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί δεν το έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του. Δεν έχει πει στην Ομοσπονδία. Και βεβαίως δεν κάνει και δημοψήφισμα. Όπως δεν ξέρεις, τις τελευταίες μέρες ήδη είδαμε ότι δεν λειτουργεί καν το πολίτευμα. Γιατί δεν λειτουργεί? Λέει ο κ. Μητσοτάκης αφοπλισμός, ξέρω εγώ, ουσιαστικά αφοπλισμός της Θράκης. Μετά από λίγο λέει, μαθαίνουμε ότι έχει συμφωνήσει για την εκμετάλλευση του Αιγαίου. Εγώ θα σε ρωτήσω. Και ρωτάω τον κάθε καλό πιστό Έλληνα. Αυτή την απόφαση για τη Θράκη, ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε πριν απ' όλα να τη συζητήσει με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με τον Υπουργό Άμυνας και τα επιτελεία τα στρατιωτικά. Για να δει αν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, τι κινδύνους μπορεί να περικλείει, να έχει, ή αν θα έχουμε τυχόν κάποια κέρδη. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, να συσκέπτεται επί ένα μήνα, να συγκεντρώνει στοιχεία, να κάνει μελέτες για να μπορεί τελικά να κάνει αυτή την πρόταση. Κάτι πυροτέχνημα. Δεν έπρεπε να συζητήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τους διπλωμάτες του? Δεν έπρεπε να συζητήσει με εμπειρογνώμονες? Δεν έπρεπε να διαβάσει την ιστορία? Και δεν έπρεπε να συζητήσει με τις μυστικές μας υπηρεσίες και τα λοιπά? Να δει αν αυτό το πράγμα που υποτίθεται ότι σκέφτηκε ο κ. Μητσοτάκης, υποτίθεται, γιατί κατά τη γνώμη μου του εδόθη να λυθεί, του εδόθη. Αλλά αν πούμε ότι το σκέφτηκε ο ίδιος, δεν θα έπρεπε να το συζητήσει επί μήνες και μετά να το εξαγγείλει? Δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά. Και με την αντιπολίτευση να ενημερώσει. Και την αντιπολίτευση, βεβαίως. Με συγχωρείς που το ξέχασα. Λοιπόν, επομένως ο κ. Μητσοτάκης δεν λειτουργεί, βλέπουμε, ούτε τα υπουργεία, ούτε οι κυβερνητικές επιτροπές, ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε οι εμπειρογνώμονες, ούτε τα άλλα κυβερνητικά όργανα. Ουσιαστικά έχει καταργηθεί η λειτουργία της κυβέρνησης, δηλαδή δεν λειτουργεί το πολίτευμα. Το ίδιο έκανε και με την τριχοτόμηση στο Αιγαίο. Με τη νέα κυβέρνηση, κύριε Μπασογιάννη, δημοσιεύθηκε ότι κάθε πρωί στις 9 θα είναι εκεί και το Σάββατο. Ναι, κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά σε 10 μέρες πολύ, αυτά θα έχουν εκπνεύσει.
Αυτά. Οι εξαγγελίες που άκουσα σήμερα. Γιατί ήταν όλο το πρόβλημα να χτυπάνε κάρτα οι υπουργοί, να είναι σε 9 ώρα το υπουργείο του. Να ολοκληρώσω όμως. Αυτή είναι η κομική πλευρά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ζητώ συγγνώμη, δεν θα ήθελα η ελληνική κυβέρνηση να είναι κομική. Λυπάμαι όμως, διότι είναι. Και προχωρώ τώρα στην άλλη εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη, που είναι διαρροή, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Να συνεκμεταλλευτούμε εμείς τα δικά μας πετρέλαια με τους Αμερικανούς. Γιατί? Ένα λεπτό, θα πάω και εκεί. Δεν ανήκουμε εμείς στην ΕΟΚ. Και γιατί δεν ζητάμε τη συνδρομή της ΕΟΚ, την τεχνική της υποστήριξη, την υποστήριξή της για να εκμεταλλευτούμε τα πετρέλαια του Αιγαίου, του Βόρειου Αιγαίου, τα οποία είναι πάρα πολλά. Πακτολός πετρελαίων. Γι' αυτό και όλα όσα γίνονται. Και γιατί καλούμε και τους Τούρκους? Δηλαδή οι Τούρκοι τι θα μας δώσουν, τεχνική υποστήριξη? Και γιατί θα πάρουν το 33% οι Τούρκοι του πετρέλαιου του δικού μας? Αυτοί τα πετρέλαια που έχουν στην Ανατολική Τουρκία μας καλούν να συνεκμεταλλευτούμε εμείς? Αυτά είναι εκπληκτικά πράγματα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα, ούτε στην Κεντρική Αφρική. Η οικονομική συμφωνία, όπως κάνουν λέει με το κονσόρτσιο για τον Πρίνο. Η οικονομική συμφωνία με κάποιον ο οποίος πρόκειται κάτι να προσφέρει. Ή ο οποίος έχει κάποια δικαιώματα, αν θέλετε. Από πού τα αντλήσανε αυτά τα δικαιώματα? Θα σας το εξηγήσω. Θέλω ο ελληνικός λαός να ακούσει τη δική μας άποψη. Η διχοτόμηση στην Κύπρο γίνεται στα πλαίσια της πολιτικής του Διέρη και Βασίλευε, την οποία άρχισαν οι Εγγλέζοι και συνεχίζουν οι Αμερικανοί πιο επίμονα μάλιστα. Δεν θα ήθελαν ποτέ οι Αμερικανοί να δώσουν την Κύπρο ολόκληρη στους Τούρκους. Και αυτός ο δίθεν κίνδυνος να καταλάβουν οι Τούρκοι την υπόλοιπη Κύπρο είναι ανύπαρκτος. Το τονίζω εγώ. Και όποιος θέλει, ας έρθει στην τηλεόραση να το συζητήσουμε το γιατί. Επομένως, κάνουν τη διχοτόμηση. Ούτε και την δίνουν την Κύπρο στην Ελλάδα οι Αμερικανοί. Δεν αφήνουν μάλλον την Ελλάδα να εξελιχθεί ή την Κύπρο να. Λοιπόν. Θέλουν λοιπόν τη διχοτόμηση, θέλουν αυτή τη διάσπαση, ώστε στη διαδικασία του Διέρη και Βασίλευε αυτή να είναι επικυρίαρχη στην Κύπρο, που έχει υψίστη στρατηγική αξία. Ερχόμαστε τώρα ότι αυτή η ένταση που δημιουργείται λόγω Κύπρου ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αυτόματα δίνει κάποιο δικαίωμα στους Αμερικανούς να είναι επιδιαιτητές στα ελληνοτουρκικά και επομένως επικυρίαρχοι και στον ευρύτερο χώρο Ελλάδος-Τουρκίας. Όμως αυτά κινδυνεύουν κάποια στιγμή να ανατραπούν. Με ποιο τρόπο? Εάν οι Έλληνες, εμείς, αξιοποιήσουμε, εκμεταλλευτούμε τα πετρέλαια του Βόρειου Αιγαίου, τότε η Ελλάδα, Μάκη, το λέω για να τα ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, γίνεται πανίσχυρη οικονομικά. Αυτό όμως ανατρέπει τις ισορροπίες. Ανατρέπει αυτή τη διαδικασία του Διέρη και Βασίλευε. Επομένως, οι Αμερικανοί θέλουν να εμποδίσουν αυτή την εκμετάλλευση των πετρελαίων από τους Έλληνες, που είναι δικά μας τα πετρέλαια. Φέρνουν και τους Τούρκους να πάρουν κάποιο μερίδιο και φυσικά αυτοί με τη διαδικασία του νονού επεμβαίνουν για να πάρουν και αυτό το κέρδος τους. Πουλάνε προστασία και παίρνουν. Είναι η διαδικασία. Είναι πιο μακριά ακόμα. Νομιμοποιούνται στο Αιγαίο. Κάνουν το πρώτο βήμα. Ναι, αλλά γιατί ξεκίνησαν, θα μου επιτρέψει να θυμίσω. Θα περάσει πιο όμορφα. Να θυμίσω, ναι. Να θυμίσω. Ότι, ναι, οικονομική ιστορία είναι. Δεν πρόκειται για πολιτική, για μοίρα. Έτσι θα το παρουσιάσουν. Ναι. Όπως και, την υπογραφή που τυχόν θα βάλουν για τη διχοτόμηση της Κύπρου τώρα, που τη λένε αυτή η συνομοσπονδία, και αυτή την υπογραφή θα την παρουσιάσουν για θρίαμβο. Πώς ο κύριος Καραμαλής δεν είπε ευτυχέστερη μέρα της ζωής του για τη Ζυρίχη και μπορούσε να σήμερα που περάσαν τόσα χρόνια να θεωρηθεί αυτή η ευτυχέστερη ή η δυστυχέστερη ημέρα του ελληνισμού? Το ίδιο θα μας πούνε και παρακάτω, θα μας καλέσουν να πανηγυρίσουμε. Αν είναι δυνατόν. Ότι πήραμε την αμόχωστο. Ότι πήραμε την αμόχωστο, γιατί αυτό θα γίνει. Θα δώσουμε την αμόχωστο πίσω. Θα μας δώσουν την αμόχωστο. Και θα κατέβουν περίπου αυτοί στο 29%. Εκεί κάπου στο 29%. Θα μας δώσουν την περιοχή Αμοχώστου, η οποία άλλωστε τότε το 1974 γι' αυτό εγκατελείφθη. Εγκατελείφθη ενώ ουδής επετίθετο. Και δεν την κατέχουν καταρχήν. Και δεν την κατέχουν. Και την άφησαν να την πάρουμε τώρα πίσω για να πανηγυρίσουμε που βγήκε ο κ. Μητσοτάκης νικητής. Ενώ αυτό το σενάριο είναι σενάριο 35 ετών. Έρχομαι όμως στο Αιγαίο. Ότι το 1970 περίπου, στην αρχή της δεκαετίας του 70, οι Αμερικανικοί δορυφόροι χαρτογράφησαν τα πετρέλαια του Αιγαίου. Τους χάρτες αυτούς τους έδωσαν στους Τούρκους. Γιατί? Είναι απλό. Οι Αμερικανοί σκέφτηκαν αυτό που είπαμε προηγούμενα, ότι αν οι Έλληνες βγάλουν αυτά τα πετρέλαια και τα αξιοποιήσουν, πλέον δεν θα μπορούμε να τους ελέγξουμε. Θα γίνουν πολύ ισχυροί οικονομικά, θα έχουν φωνή, δεν θα ανήκουν εις την Δύση ανεφόρων, θα ανατραπεί η ισορροπία σε σχέση με την Τουρκία κτλ. Και αφού αυτή θα ήταν η κίνδυνη, αυτοί έπρεπε να πάρουν λοιπόν να σχεδιάσουν κάποια διαδικασία με την οποία θα αφαιρούσαν αυτή τη δυνατότητα από τους Έλληνες. Και σχεδίασαν το εξής. Έδωσαν τους χάρτες αυτούς στους Τούρκους και είναι γελίο και κωμικό
να πιστεύει κανείς ότι οι Τούρκοι με το σεισμικ χαρτογράφησαν τα πετρέλαια. Οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να βρουν νερό, να κάνουν μια γεώτρηση για να πατήσουν 10 στρέμματα χτήμα. Όχι να βρουν τα πετρέλαια οι Τούρκοι. Τους τα έδωσαν υπό τους χάρτες, δώσαν οι Αμερικανοί. Και τους έβαλαν, πλέον τους έβαλαν στη διεκδίκηση. Έτσι λοιπόν θα έρθει τώρα και θα πούνε αυτά τα οποία είπες επιτυχώς. Ότι θα πούνε δηλαδή αυτό και αυτό. Το πώς τώρα θα βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει για κάποιο κονσόρτσιουμ Αμερικής, Ελλάδος και Τουρκίας. Να παραβλέψει ο κ. Μητσοτάκης ή ο οποιαδήποτε κυβέρνηση την ΕΟΚ και να φέρει τους Αμερικανούς εδώ και να δώσει το 30% των πετρελαίων μας στους Τούρκους. Και αν το κάνω, που εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι θα γίνει, αλλά αν γίνει, δηλώνω από τώρα ότι αυτό είναι πράξη εθνικής μειοδοσίας. Και ας λάμουν τα μέτρα τους. Ας στείλουν τον εισαγγελέα. Αυτά είναι τα γεγονότα που τα εκθέσατε. Το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Κουσογιάννη, είναι με το δεδομένο πλέον ότι η Αμερική είναι η μόνη υπερδύναμη. Είναι κοσμοκρατία. Δεν υπάρχει ο φόβος, όπως λέγαμε παλιά, της αρκούδας. Μάλιστα. Μπορεί η μικρή Ελλάδα, όπως λένε, η μικρή πτωχή, αλλά έντιμη, όπως λένε παλιά, Ελλάδα, να αντισταθεί. Βεβαίως μπορεί. Πώς. Θα σας πω τώρα. Ήδη είπα κάτι στο προηγούμενο, αλλά θα επανέλθω. Δεν θα υπογράψουμε εμείς τη συνομοσπονδία. Δηλαδή δεν θα υπογράψουμε τη διχοτόμηση. Θυμίζω. Θα βάλουν τους Τούρκους. Να καταλάβουν όλη την Κύπρο. Ωραία. Όχι, την είχαν καταλάβει. Πιέσεις από εδώ, από εκεί. Επέτρεψα. Είχαν καταλάβει οι Τούρκοι την Κύπρο 307 χρόνια. Από το 1571 έως το 1878. Πέρασαν τους κατακτητές. Έφυγαν. Έτσι. Και η Κύπρος εξακολουθούσε να είναι παρέμενη ελληνική. Διότι είναι ελληνική η Κύπρος 3.500 χρόνια. Λοιπόν, ας κάτσουν και τώρα 50 χρόνια. Δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί αυτή η κατάκτηση. Το χώμα που είναι 3.500 χρόνια ελληνικό και έχει ποτιστεί με το αίμα των Ελλήνων που επανειλημμένος επί αιώνες αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους και την ανεξαρτησία τους, αυτό το χώμα δεν μπορεί να αλλάξει. Επειδή κάποιος Μπους ονόματι ή αν θέλετε και κάποιος πρόεδρος της Κύπρου ή εδώ κάποιος πρωθυπουργός θα βάλουν κάποια υπογραφή, αυτό δεν αλλάζει. Και επομένως θα υπάρχει μεν κατοχή της Κύπρου, αλλά θα είναι παράνομη. Και θα βρεθούμε κάποια στιγμή σε μια κατάσταση ευνοϊκή για μας, ώστε αυτό να ανατραπεί. Αν όμως βάλουμε την υπογραφή, τότε πλέον το θέμα έχει τελειώσει. Είναι μια πλευρά της Κύπρου. Αυτό είναι η το πίεση, ένα. Όμως... Αυτό είναι το ένα. Που μπορούμε να κάνουμε. Όχι. Το δεύτερο, να μην υπογράψουμε δηλαδή. Γιατί τώρα οι Αμερικανοί αγωνίζονται μαζί με τους Αγγλέρους 35 χρόνια να πείσουν ότι όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχουν δύο κοινότητες. Ενώ οι Τούρκοι αυτοί. Θα μου επιτρέψει εδώ να κάνω και να θυμίσω και λίγο Ελευθέρω Βενιζέλο. Ενώ οι Τούρκοι αυτοί. Θα μου επιτρέψει εδώ να κάνω και να θυμίσω και λίγο Ελευθέρω Βενιζέλο. Οι Τούρκοι άφησαν εκεί 80.000-100.000 Τούρκο-Κύπριους δικούς τους, φεύγοντας από κατακτητές. Μείνανε αυτοί οι Τούρκοι εκεί πέρα. Αυτό δεν τους δημιουργεί κανένα δικαίωμα να διεκδικήσουν κάποιο έδαφος της Κύπρου. Γιατί αν αυτό γινόταν και στη Γιουγκοσλαβία και στη Βουλγαρία και στην Άκια παντού, τότε θα έπρεπε να παίρνουν κάποια κομμάτια οι Τούρκοι για να κάνουν επικίες. Αυτό είναι εντελώς παράλογο, είναι εξωπραγματικό, δεν έχει γίνει πουθενά και πάει να γίνει και για πρώτη φορά εδώ. Διαλογή θα συζητήσουμε και εμείς. Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να βγουν τώρα μετά από 35 χρόνια δικής τους προπαγάνδας και να κάνουν μια άλλη προπαγάνδα. Και να πούνε δηλαδή ότι εντάξει τώρα καταλάβαμε ότι δεν είναι θέμα δύο κοινοτήτων, αλλά ότι την Κύπρο πρέπει να την πάρουν όλοι οι Τούρκοι. Θα είναι αντίθετα με αυτά τα οποία ήδη λέγανε επί 35 χρόνια. Είναι λοιπόν δύσκολο να γίνει αυτό το επιχείρημα. Και θα πω και ένα ντοκουμέντο, Μάκη, μου δίνεις την ευκαιρία με την ερώτηση. Όταν οι Τούρκοι στον Ατίλα 1 πήγανε να καταλάβουν την Πάφο με κάποια δικά τους πλοία, με απόβαση, η οποία Πάφος δεν ήταν προγραμματισμένη να καταληφθεί από τους Τούρκους, τότε τα αμερικανικά αεροπλάνα και όχι τα τουρκικά όπως έχει γραφτεί, βομβάρδισαν τα τουρκικά πλοία, ευήθησαν το ένα και τα άλλα αναγκάστηκαν να καταλήψουν το Πάφο και να φύγουν. Το λέω αυτό γιατί τα αεροπλάνα τα οποία έκαναν την επίθεση στα πλοία εκείνα είχαν καλυμμένα τα σήματα, δεν είχαν τουρκικά σήματα, αλλά χωρίς σήματα τα είχαν καλυμμένα και όταν τελείωνε ο βομβαρδισμός έφευγαν προς την κατεύθυνση που ήταν ο έκτος στους αμερικανικούς στόλους. Επομένως ήταν αμερικανικά πλοία. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν οι Τούρκοι πήγανε να κάνουν υπέρβαση των συμφωνηθέντων, τους είχαν πει μέχρι εκεί θα πάτε, τότε οι Αμερικανοί παρενέβησαν. Βοβάζαν και εμπόδισαν τους Τούρκους να προχωρήσουν πέρα από τη συμφωνία. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το περιστατικό, ώστε οι Τούρκοι έβαλαν τον γνωστό Αλί Μπιράν και έγραψε ένα βιβλίο ότι δήθεν οι ίδιοι οι Τούρκοι βοβάρτισαν το. Για να μην φανεί η επέμβαση του Αμερικανικού στόλου, του έκτου Αμερικανικού στόλου.
Και αυτό όμως αποδεικνύει περαιτέρω για σήμερα ότι δεν έχονται πρόγραμμα οι Αμερικανοί να δώσουν την υπόλοιπη Κύπρο στους Τούρκους. Δεν θέλουν οι ισχυρούς διαπραγματευτές στους Τούρκους. Δεν μπορούν να ανατρέψουν τη δική τους προπαγάνδα. Να παίζουμε δύο κράτη. Και ερχόμαστε τώρα, βεβαίως. Και ερχόμαστε τώρα στο τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και παρά εμείς. Τι μπορούμε να κάνουμε. Όλοι οι Έλληνες, όπου γης, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το Γενάρη έναν τιτάνιο αγώνα ενίσχυσης της προεκλογικής εκστρατείας του Πολ Τσόγκ. Να πάρει το χρήσμα και να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά θέματα των ΗΠΑ. Αλλά γιατί επιτρέπουμε εμείς τους Αμερικανούς να παρεμβαίνουν με τόσο ομό τρόπο στα δικά μας πράγματα εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν δικαίωμα να υποστηρίξουμε τον πατριώτη μας. Και αν δεν βγει πρόεδρος, και αν δεν πάρει το χρήσμα, θα θέλω να θυμίσω ότι επίσης θα ήταν καλό να κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί. Διότι εκεί είναι ο Κένεντι με τις γνωστές φιλοκυπριακές και ελληνικές θέσεις, είναι ο Πολ Τσόγκας, είναι ο Δουκάκης, είναι ο Πολ Σαρμπάνης και τα λοιπά. Ευτυχώς θα έλεγα ότι όλοι αυτοί είναι με ένα κόμμα και πρέπει να έχουμε μια ισχυρή δύναμη. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν τα 2,5 εκατομμύρια ελληνικούς ψήφους που έχουμε στην Αμερική και να εκβιάσουμε τον Μπους. Ακριβώς διότι έρχονται οι εκλογές στις ΗΠΑ, θα πρέπει ο κύριος Μπους, αν θέλει να ξαναβγεί πρόεδρος, να κάνει λύση εδώ πέρα σύμφωνη με το δίκαιο. Εμείς δεν λέμε σύμφωνη με το σοβινισμό του δικαίου. Ο Ιάκωβος έχει προαναγγείλει ότι δεν θα είναι δίκαιοι. Ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος. Ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει. Θα θυμίσω, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι αν δεν πάμε στη πρωτοβουλία που έχει πάρει η Αμερική ο κύριος Μπους, θα χάσουμε άλλη μια ευκαιρία. Όχι. Και θα μπει στο κομπολόι του χαμένου. Γίνεται αυτό που γινόταν και με τη Ζήριχη. Και η επόμενη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Όχι, δεν θα είναι καθόλου χειρότερη. Δεν μπορεί να είναι χειρότερη από σήμερα. Αυτό το εξήγησα. Γιατί δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί Τούρκους να καταλάβουν την υπόλοιπη Κύπρο. Αλλά και αν καταλάβουν και κάποιο άλλο κομμάτι ακόμα, αυτό είναι παράνομο. Δεν εδραιώνεται στη διαδρομή του χρόνου. Δεν εδραιώνεται. Δεν είναι νόμιμο. Γι' αυτό επιδιώκουν να βρουν κυβερνήσεις ενδοτικές σε Ελλάδα και Λευκοσία για να βάλουν την υπογραφή. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη των εκβιασμών να μασύρουν υποχρεωτικά σε μια τέτοια λύση. Πιέζοντας, βάζοντας τους Τούρκους να πιέσουν σε κάποιο νησί, να πιέσουν στη Θράκη, να ξεκινήσουν με τα Σκόπια, να έχουμε καινούργιες εκθέσεις. Περίπου να έχουμε μακεδονικής μειονότητας και αυτά. Σου είπα και προηγούμενα ότι αυτή την αναταραχή, τη σύραξη, την τοπική, οι Αμερικανοί δεν τη θέλουν. Γιατί θα υπάρχει ισχυρή διατάραξη της νομής της περιοχής στην οποία έχουν αυτοί. Δεν θέλουν λοιπόν, γιατί δεν μπορούν ίσως να ελέγξουν και το αποτέλεσμα. Και δεν μπορούν να είναι βέβαιοι ότι αυτή η υπόθεση, ό,τι και αν γίνει, θα λήξει ένα μήνα. Γιατί έχουν ανακαλυφθεί και κάποια όπλα από ό,τι μάθαμε τελευταία, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά και πολύ φτηνά. Δεν τα χρησιμοποίησε ο Χουσέιν του Ιράκ. Τα παράγουν οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί και άλλες χώρες και είναι και πολύ φθηνά. Και πολύ αποτελεσματικά. Επομένως, δεν ξέρω αν μπορούν ένα τέτοιο πόλεμο ή οποιοδήποτε πόλεμο σήμερα να τον ελέγξουν αποτελεσματικά. Επίσης, θέλω να πω για τη Θράκη ότι η άμυνα της Θράκης, όπως είναι ήδη διατεταγμένη και οργανωμένη, λέει για μένα που είμαι στρατιωτικός ότι η Θράκη είναι απόρθητο οχυρό. Απόρθητο. Έχει τρεις διαδοχικές γραμμές αμήνης, Εύρου, Νέστου, Στριμώνα. Είναι στενή η λωρίδα και επομένως οι Τούρκοι δεν μπορούν να αναπτυχθούν με όλες ταυτόχρονα τις ημεραχίες και τις στρατιές τους και πρέπει μία-μία στρατιά να φέρνουν, να αποδεκατίζει και να φέρνουν και δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη. Και ακριβώς γι' αυτό οι Τούρκοι θέλουν τον αφοπλισμό της Θράκης. Εγώ όταν άκουσα την πρόταση του κ. Μητσοτάκη. Βέβαια, διαφώνησαν όμως για να μας παρασύρουν και σε αποκρατικοποίηση. Αργότερα, αργότερα θα έρθει, θα το αποδεχτούν αυτό και θα ζητούν και κάτι περισσότερο. Και κλείνω για να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι οι Τούρκοι, επειδή ξέρουν ακριβώς πόσο ισχυρή είναι η άμυνα στη Θράκη, έχουν προγραμματίσει η πρώτη, δεύτερη, τρίτη στρατιά που θα επιτεθεί να είναι Κούρδοι. Να εξοντώσουν με την ευκαιρία τους Κούρδους και να κάνουν και μια γενοκτονία. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Όμως ο χρόνος τρέχει, κύριε Κουζογιάννη. Μια τελευταία ερώτηση. Εγώ δεν έχω δει την ώρα, ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα με βάση όλα αυτά που είπαμε, τα οποία τονίζουμε συνεχώς τον τελευταίο καιρό, αν υπάρχει η ευαισθητοποίηση της συγγνώμης του ελληνικού λαού, του ελληνισμού και τι θα έπρεπε να γίνει για να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση, διότι δεν τη βλέπουμε πραγματικά. Ναι. Αντίθετα, διαβλέπουμε μια ανοχή, μια παθητικοποίηση και αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η σημερινή κυβέρνηση. Όσο πιο σύντομα μια απάντηση θα θέλαμε. Ναι, η ευαισθητοποίηση θα πρέπει να προέλθει κατά κύριο λόγο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τον πρώτο ρόλο σε αυτή την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση του λαού και την κινητοποίησή του για να εμποδίσει τα τεκτενόμενα,
Αυτή η ευθύνη ανήκει κατά κύριο λόγο στο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως και στο συνασπισμό και στο κομμουνιστικό κόμμα. Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις, αρκετές, ενημερωτικές, αλλά δεν έχει γίνει η αποφασιστική, κατά την άποψή μου, παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό. Αποφασιστική σημαίνει κινητοποίηση. Σημαίνει μάχη. Σημαίνει αγώνας με όλα τα μέσα να εμποδιστεί αυτή η εξέλιξη. Αυτό είναι ευθύνη κατά κύριο λόγο των κομμάτων. Αν θα μου επιτρέψετε. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να είναι ανεύθυνος για να ανατρέψει μια κυβέρνηση, αλλά δεν είναι ανεύθυνος για τα εθνικά θέματα. Έχει υποχρέωση να παίξει ρόλο. Έχει υποχρέωση. Στο παρασκήνιο, αν θέλετε, να καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων, να κάνει ένα εθνικό συμβούλιο. Ας κάνει ό,τι θέλει. Πολύ περισσότερο γιατί ο κ. Καραμαλής συγκεκριμένα έχει στις πλάτες του και τη Ζυρίχη και τον Ατήλα. Και επομένως πρέπει να είναι πολύ πιο ευαίσθητος για τις εξελίξεις αυτές που έρχονται. Αλλά θα μου επιτρέψει, Μάκη, τον αποφασιστικότερο ρόλο, το άφησα τελευταίο, για αυτή την κινητοποίηση που λες, πρέπει να τον παίξει ο τύπος. Δεν μπορεί οι εφημερίδες, όταν γίνονται όλα αυτά τα σημεία και τέρατα, να έχουν πρώτη σελίδα κάτι για την ΝΑΤΑ ή για κάποιο έγκλημα που κάποιος σκότωσε. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Από τώρα και μέχρι ότου λήξει ευνοϊκά ή ας μην λήξει καθόλου. Αυτή η υπόθεση των εθνικών θεμάτων, πρώτη σελίδα πρέπει να είναι σταθερά το Κυπριακό, το Αιγαίο και η Θράκη. Ο τύπος δεν μπορεί να καλύπτεται πίσω από το ότι δεν έχει συγκεκριμένες ευθύνες. Γιατί δεν έχει ευθύνες? Ποιος θα ενημερώσει τον ελληνικό λαό? Ποιος θα τον κινητοποιήσει και τον δραστηριοποιήσει? Ποιος θα απειλήσει ουσιαστικά ή θα εκβιάσει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτές τις λύσεις της δελεομοιοδοσίας, αυτές τις ενδοτικές λύσεις? Άρα ο τύπος θα παίξει αυτό τον αποφασιστικό ρόλο. Και να μην κάνουμε μερικοί ότι δεν καταλαβαίνουν. Και αυτά βέβαια ισχύουν για την Ελλάδα, τα αντίστοιχα ισχύουν και για την Κύπρο. Δεν μπορεί ο οποιοδήποτε πρόεδρος, ο οποιοδήποτε, γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα, μια ιστορία 3.500 ετών να την αμαυρώσει με κάποια υπογραφή. Δίθεν με κάποιες σκοπιμότητες οικονομικής υφής ή τύπου κτλ. Δεν έχει το δικαίωμα. Ούτε ο κύριος Βασιλείου, ούτε ο οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος ή κυβέρνηση Κυπριακή. Πολύ περισσότερο αυτοί έχουν την ευκαιρία σήμερα, αν η Αθήνα δεν πάει καλά, να βάλουν αποφασιστικό βέτο και να εμποδίσουν την εξέλιξη αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Φτάσαμε στο τέλος. Έτσι έχουν τα πράγματα για την Κύπρο. Αυτό είναι το χτες, όπως το είπαμε στην αρχή. Όπως θα το δούμε με τις δηλώσεις που θα γίνουν για τη μαύρη επέτειο του δεύτερου Ατήλα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να ελπίσουμε στην ευαισθητοποίηση όσο περισσότερο μπορούμε και μπορείτε κι εσείς της κοινής γνώμης που, όπως πολλά βράδια τονίζουμε, είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία και απαραίτητη. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι εμείς εδώ έκανα κάποιες δηλώσεις, πήρα κάποιες θέσεις και μπορεί να πει κάποιος και ποιος είναι αυτός ο κύριος Κουτσογιάννης. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό, δεν το είπαμε στην αρχή. Θέλω να δηλώσω ότι το 1965 είχα πάει εθελοντής ως λοχαγός, μόνιμος λοχαγός, είχα πάει εθελοντής στην Κύπρο και έμεινα και 1,5 χρόνο και αγωνίστηκα αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς της Μανσούρας και ενώ περιμέναμε μια τουρκική απόβαση, πήγα εκεί εθελοντής να πεθάνω. Και όταν επίσης το 1974 ήμουνα απότακτος λοχαγός στο σπίτι μου και δεν με επεστάτευσε η Χούντα, ακριβώς γιατί ήμουν απότακτος, εγώ έκανα τηλεγράφημα στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και ζήτησα να πάω στον Εύρο, στην πρώτη γραμμή, ως απλός στρατιώτης. Επίσης, επειδή είχα τη συμμετοχή αυτή στην 3 χρόνια στην Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου, ξέρω εκ των έσω πολλά πράγματα και επομένως αυτά που λέω εδώ πέρα δεν είμαι κάποιος ανεύθυνος, κάποιος που έχω διαθέσει τον εαυτό μου να πεθάνω για την Κύπρο. Και νομίζω πως έχω το δικαίωμα να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτσογιάννη για μια φορά. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλή σας νύχτα.